Πήραξε ότι το παιδί είχε γράψει κάποια τραγούδια τα οποία ενοχοποιούσαν, λέγανε για τη Χρυσή Αυγή. Όχι υβριστικά, υβριστικά. Λέγανε όμως για τη Δηλαδή Χρυσή ήταν Αυγή. Στόχος, το ήξερες εσύ ότι ο Παύλος Φύσας Ναι, ήταν ναι. στόχος, ότι τον θέλαν νεκρό. Ναι. Ναι, το είχε πει ο Ρουπακιάς ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή δεν θα είναι ζωντανός. Άρα τον έστειλαν το Ρουπακιά. Το στείλανε. Τον Ποιος έστειλανε. Ποιος έδινε τις εντολές? Όταν γινόταν μια τέτοια επιχείρηση, ένα ντου, την εντολή ποιος την έδινε? Το πέραμα ή ο γενικός γραμματέας της τοπικής έδινε σήμα στο πέραμα ότι την πειραρχία και από εκεί έφευγε και πήγαινε στο Γιάννη του Λαγό και έδινε τις εντολές. Ο Πατέλης έχει άλλον ανώτερό του πριν τις Φυσικά, τελευταίες. φυσικά, φυσικά. Ο οποίος διοργάνωσε και τις τοπικές. Ο οποίος είναι ο Περικλής. Από το πέραμα. Από το πέραμα. Ο Ρουπακιάς ήταν μισθωτός. Φόρος. Έπαιρνε μισθό δηλαδή. Ακριβώς. Με τι κονδύλι, τι γνωρίζατε τα ποσά? Όχι, το ποσό δεν το γνώριζε, αλλά ξέρω ότι έπαιρνε, γιατί μας το είχε πει και ο ίδιος, ότι έπαιρνε λεφτά. Ότι πληρώνονταν από τη Χρυσή Αυγή για να κάνει κάποια δουλειά. Αυτή τη δουλειά. Ακριβώς. Να είναι το πρωτοπαλί καρό. Να είναι μπροστά. Υπήρχαν άνθρωποι που θέλαν να μπουν σε αυτή την τάξη των μισθοφόρων λόγω αργίας. Αρκετοί. Αρκετοί. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Αλλά εγώ δεν πληρώθηκα. Ναι, δηλαδή θα μπορούσες να ήσουν στη θέση του Ρουπακιά? Δηλαδή θα ήθελες να γίνεις μισθοφόρος και να έπαιρνες μια εντολή? Να έπαιρνα εντολή, αλλά όχι να σκοτώσω. Να δίνεις. Μόνο να δίνουμε. Όχι να σκοτώσω. Όχι να αφαιρέσω ζωή. Η αστυνομία παρακολουθούσε. Δηλαδή ότι ο μηχανές της βίας παρακολουθούσαν. Απλώς όταν φύγανε, τρέξανε να φύγουν οι άλλοι, ο Φύσας έριξε το Ρουπακιά. Δεν μπορούσε καν να μπει στα μάξι, είχε μπει ανάποδα στη Ζαρδάρη. Ναι, το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορούσε να μπει μέσα στο αυτοκίνητο. Αν δεν ήταν η αστυνομική. Θα είχε φύγει. Η αστυνομία περίμενε στη γωνία. Δεν είχε καν πλησιάσει. Δεν πλησιάζουν ποτέ 2, 3, 4 και 5 αστυνομικοί όταν είναι ένα όχλο από 30 άτομα. Αυτό το ξέρει η Χρυσή Αυγή, γιατί φυσικά, πάντα στα τάγματα. Φυσικά. Ήξερες το δράστη? Τον είχα δει αρκετές φορές. Πού? Σε πολλές συνεδριάσεις που είχαμε. Σε πολλά μαζέματα, σε πολλές εκδρομές όπως τα ονομάζουν. Γιατί όταν είναι να πάμε κάπου το ονομάζουν εκδρομή. Ενώ είναι? Δεν είναι εκδρομή. Πηγαίνουμε για να κάνουμε φασαρία. Εσύ είχες πάρει ποτέ μέρος σε επεισόδια? Ναι. Και σε ξυλοδαρμούς? Ναι. Ελλήνων? Πακιστάνων. Θες να μου πεις σε ποια? Στο Ρέντι, με τη μηχανοκίνητη την πορεία. Που είχε χτυπηθεί ένας εργαζόμενος σε μια ταβέρνα. Σε μια πιτσιρία. Ναι. Εκεί ήταν και ο δράστης. Ναι, πάντα ήταν μπροστά. Πάντα ήταν μπροστά. Η ίδια ιεραρχία, είχατε την ίδια θέση με τον Ρουπακιά? Όχι, ο Ρουπακιάς είχε λόγω γνωριμιών. Είχε μπει στο Πενταμελές. Στο Πενταμελές. Έβαλε στο Πενταμελές χωρίς να κάνει κάποιες εξετάσεις, χωρίς να περάσει με κάποιες προδιαγραφές. Εγώ ήμουν απλός φαντάρος. Ο Ρουπακιάς ήταν από αυτούς που χτύπησαν τον Πακιστανό. Ήτανε μέσα, ναι. Ήτανε, πάντα ήθελε να φαίνεται μπροστά. Ήθελε, έλεγε, γίναγε και έλεγε ότι εγώ είμαι Χρυσαυγίτης. Εγώ υποστηρίζω τα πάντα. Εγώ είμαι πάνω απ' όλα. Και εγώ θα δίνω τέλος σε κάτι που αρχίζει η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, ήξερε τι έκανε κάθε. Ακριβώς. Και εσύ. Ακριβώς. Ήταν εντολή και το θέσαμε προσωπικό. Τώρα, να έρθω στον αδεμό ότι... Εσύ όμως ήξερες από πιο μπροστά ότι ο Φύσας ήταν στόχος. Το ήξερα. Τα είχαν συζητήσει στην τοπική αυτά. Ξέρεις και άλλους στόχους? Αυτή τη στιγμή όχι. Όχι. Υπάρχει... Άλλωστε, ξέρω ένα πράγμα, ότι θα κυνηγήσουν τους αριστερούς πάρα πολύ. Δηλαδή θα φτάσουν σε σημείο να έχουμε και άλλες δολοφονίες. Πληρωνόσασταν τότε όποιος έπαιρνε μέρος? Όχι. Όχι. Ήταν λίγοι αυτοί που πληρωνόσασταν. Υπήρχαν και κάποιοι. Υπήρχαν οι οποίοι ήταν οι μισθωτοί. Ήταν οι μισθοφόροι, όπως τους λένε. Υπάρχουν μισθοφόροι μέσα στη Χρυσή Αυγή? Φυσικά. Φυσικά.
Ο Ρουπακιάς ήταν μισθοφόρος. Θυμάσαι άλλη έφοδο που πήρες μέρος? Άλλη έφοδο, ναι, στον Πειραιά κάτω είχαμε πάρει. Είχαμε κάνει στην αγορά του Πειραιά, συγκεκριμένα στο παζάρι, το οποίο εκτός από τους αυτούς που χτυπηθήκαν στους Πακιστανούς, χτυπηθήκαν και Έλληνες. Στο παζάρι, πότε περίπου? Αυτό είχε γίνει πριν 3 μήνες σχεδόν. Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στους κόλπους της Χρυσής Αυγής? Η ανεργία, πρώτο και κυριότερο. Τάζανε, είπαν ότι μπορούν να βοηθήσουν τους πάντες. Αλλά ήταν λάθος, ήταν να μαζέψουν ψηφοφόρους και να ετοιμάσουν στρατό. Στρατό? Στρατό. Ο στρατός ήταν μπροστοφυλάκι σε όλα. Μας εκπαιδεύανε. Μας ετοιμάζανε. Τι εκπαίδευση εννοείς? Εκπαίδευση να μπορούμε, όπως κάνουν τα κομμάτια, να μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να κινδυνεύσουμε και να υποστηρίξουμε το κόμμα. Να μην κινδυνεύσει το κόμμα. Στρατιωτική. Ακριβώς. Με ασκήσεις. Ακριβώς. Με κάμψεις. Με... Τα πάντα, τα πάντα. Μέχρι ξυλοδαρμό. Μεταξύ σας. Μας δίνανε. Μας χτυπάγανε στα πλευρά, μας χτυπάγανε στα πόδια. Για να εκπαιδευτείτε. Ακριβώς. Πού σας εκπαιδεύανε? Η μία εκπαίδευση γινόταν στη Μαδραντικής και η άλλη στη Μαλακάσα. Με στρατόπεδα κανονικά? Δεν φαίνονται απ' έξω ότι είναι στρατόπεδα. Είναι χώρος εκπαίδευσης. Εκπαιδεύονται τα κομμάτια εκεί πέρα, τα οποία τα ετοιμάζουν. Τα κανονικά του στρατού. Του στρατού, και μας βάζανε μέσα ώστε να μπορούμε να κάνουμε εκπαίδευση, να είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Και πώς μπορούσατε και είχατε πρόσβαση και μπαίνατε στα στρατόπεδα του στρατού? Μας βάζανε οι μεγάλοι. Πάντα είχαμε μαζί μας άτομο ιεραρχίας. Αυτοί που σας εκπαίδευαν ήταν πρώην στρατιωτικοί? Πρώην στρατιωτικοί, οι οποίοι είναι περασμένοι στη Χρυσή Αυγή. Είναι μέλη της. Είναι μέλη της Χρυσής Αυγής και είναι μέλη ενεργά. Αναγκαστικά τρώγαμε κλωτσές. Γιατί? Χτυπάγανε στα πλευρά, στα πόδια. Γιατί? Εγώ έφαγα μια φορά κλωτσές στο κεφάλι. Λοιπόν. Γιατί? Για να αντέχουμε τον πόνο. Μάλιστα. Σας είχαν πει ότι τώρα φτιάχνουμε ένα στρατό γιατί αύριο μεθαύριο θα βγούμε στους δρόμους. Γιατί γινόταν όλο αυτό το... Για την προστασία του κόσμου. Έτσι μας είχαν πει. Ότι εκπαιδεύουμε. Που ετοιμάζουμε, ναι, και η εκπαίδευση που κάνουμε για την προστασία του κόσμου. Πώς ξεχωρίζουν τον κόσμο? Πώς ξεχωρίζουν τον κόσμο? Πρέπει να έχεις ξέρεις, κάποια πολεμική τέχνη. Πρέπει να έχεις όντως το σωματότυπο. Και πλέον από εκεί και πέρα απαρνιέσαι τα πάντα. Απαρνιέσαι την οικογένειά σου. Δηλαδή. Απαρνιέσαι τους γονείς σου, απαρνιέσαι τα πάντα. Δηλαδή. Σε ετοιμάζουν για μισθοφόρο. Μπαίνεις προς το φυλακή. Προσοφυλακή. Τι είναι η προσοφυλακή? Καλύπτεις τα χνότα των μεγάλων. Σε περίπτωση που γίνει κάτι με την τοπική ή τις τοπικές, από όλες τις τοπικές καλούν κάποια άτομα τα οποία μπαίνουν μπροστά για να λύσουν αυτή τη διαφορά. Αυτά που λέμε τα τάγματα εφόδου είναι άλλα? Όχι, είναι το ίδιο, είναι τα τάγματα εφόδου. Και πάμε τώρα να δούμε τον εξοπλισμό του απλού φαντάρου. Αυτή είναι η μπλούζα. Της Χρυσής Αυγής. Της Χρυσής Αυγής. Με το... Μου έλεγες ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ακριβώς. Είναι αυτό, οι μπλούζες αυτές τις παίρνουμε από την οργάνωση. Μέσα από την οργάνωση. Ακριβώς. Και εδώ είναι το παντελόνι. Ήταν υποχρεωτικό να φοράτε αυτό το παντελόνι όταν κάνατε εφόδου? Φυσικά τα τάγματα εφόδου το φοράνε. Μόνο τα τάγματα εφόδου φοράνε αυτό το παντελόνι. Πριν από σένα, οι κατώτεροι από σένα τι φορούν? Μόνο μαύρα? Μαύρα. Μαύρο παντελόνι, το οποίο είναι στρατιωτικό, και τη μαύρη μπλούζα με το τζόκερ. Κάθε τοπική έχει το δικό της τάγμα εφόδου. Ναι. Με διαφορετικά διακριτικά κάθε φορά. Ακριβώς. Ο Ρουπακιάς ήταν στον ανοιχτό πυρήνα. Δεν είχε τίποτα να πει. Δηλαδή ο Ρουπακιάς ερχόταν σε εντολές, ήταν ένας μισθοφόρος δολοφόνος. Πόσοι μισθοφόροι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε κάθε τοπική? Κάθε τοπική έχει τους δικούς της συνολική. Να πω, από έναν μέχρι 10. Και μπορεί και σε κάθε τοπική. Ναι. Άρα η κάθε τοπική έχει τον δικό της μισθοφόρο. Ακριβώς. Ή τους δικούς της από ακριβώς. 1 μέχρι 10. Οι οποίοι είναι οι επιλεκτοί αυτοί και είναι για να αναλάβουν τις πιο βαριές δουλειές.